Χώμα, νερό, φωτιά. Η αγγιοπλαστική τέχνη μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και από τον θραψανό ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Τα θραψανιώτικα κεραμικά έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτουμε από τα καλύτερα υλικά, πιστεύω, με φυσικό τρόπο παγκοσμίως. Δηλαδή έχουμε ένα πάρα πολύ καλό χώμα που βγάζει η κριτική γη, το οποίο αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό από όλα τα εργαστήρια του θραψανού. Αυτό μας έχει δώσει όθηση όλα αυτά τα χρόνια και πουλάμε σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει γίνει πολύ δημοφιλές το προϊόν. Οι πιο πολλές χώρες είναι η Αγγλία, η Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Κύπρος. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολλές χώρες. Και Αυστραλία και Αμερική. Οι εντυπωσιακές δημιουργίες των αγγιοπλαστών προσελκύουν ολοένα και περισσότερες αγορές στο εξωτερικό, ενώ και σε επίπεδο Ελλάδας αρκετές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία δείχνουν την προτίμησή τους για τη θραψανιώτικη κεραμική. Κυρίως τα αγοράζουν για διακοσμητικά, δηλαδή θα πάρει ένα ξενοδοχείο, ένα πολυκατάστημα, ένα σπίτι, θα φυτέψει λουλούδια, δέντρα, θα καλοποιήσει το κήπο του. Στο εξωτερικό, η ζήτηση και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ένα προϊόν που είναι 100% οικολογικό. Ο Κωστής Χουλάκης είναι αγγιοπλάστης εδώ και 22 χρόνια. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη μακραιώνη παράδοση αλλά και στην έλλειψη εργατικών χεριών, φαινόμενο που προκαλεί δυσκολίες και στον κλάδο τους την ώρα που αυξάνεται η ζήτηση για τα θραψανιώτικα κεραμικά. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα αντιμετωπίζουν είναι ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Ναι, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό, δηλαδή στην παραγωγή, στη ζήτηση αυτή τη στιγμή. Οι νέοι δεν ασχολούνται. Όχι ιδιαίτερα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σε σύγκριση με παλαιότερα που το θραψανό πραγματικά ήταν το χωριό των αγγιοπλαστών, σε σύγκριση με τώρα μπορεί να αγγίζεσαι το 20% maximum, η νεολαία που έρχεται τώρα. Άρα λοιπόν έχουμε μια μείωση 80% περίπου στο ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ με τίτλο «Χώμα, νερό, φωτιά», αρκετοί πολίτες επισκέφτηκαν το εργαστήριό του και πήραν μια δυνατή γεύση από την τέχνη της κεραμικής, καθώς συμμετείχαν στο πλάσιμο των αγγείων και στην όλη διαδικασία, η οποία τους ενθουσίασε. Είναι άνθρωποι με πολύ καλό βιωτικό επίπεδο, με γνώση, που όλους αυτούς τους άνθρωπους που φιλοξενούμε μας βοηθάνε και προβάλλουν την αγγιοπλαστή και το χωριό και την Κρήτη γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Θα τους βάλουμε εδώ στον τροχό να κάνουν κάποια πράγματα, τους βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Θα πάμε στο πίσω κτίριο να κάνουμε μεγαλύτερα αντικείμενα. Θα ψήσουμε και το κρεατάκι μας, θα ψήσουμε και ένα κρασί. Να περάσουμε μια πολύ ευχάριστη μέρα.